from Rockefeller's Plaza Studios in New York. This is the Avgi Maria Show. Please welcome your hostess, Avgi Maria. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ένα ακόμα επεισόδιο του The Avgi Maria Show New York είναι εδώ. Γιορτάζουμε τη γυναίκα όλο το μήνα και η καλεσμένη μας, η σημερινή, η εξαιρετική Κατερίνα Πόντι, social media expert, έχουμε συνδεθεί με Αθήνα, την καλησπέρα μας, είναι μία από τους πρωτοπόρους του χώρου του συγκεκριμένου και είναι μεγάλη και χαρά και τιμή που την έχουμε σήμερα μαζί μας για να διευκρινίσουμε όσο μπορούμε τα θολά σημεία της επικοινωνίας όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον όσο μας επιτρέπει ο χρόνος. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Τι ώρα έχετε εκεί τώρα? Είμαστε 12.30 το μεσημέρι. Η μέρα είναι μπροστά σας. Η μέρα είναι μπροστά σας. Η μέρα είναι μπροστά μας. Αλλά το καλημέρα ισχύει μετά τις 12. Θα τολμήσω να πω ότι είσαι μία από τις πρωτοπόρους των κοινωνικών μέσων στην Ελλάδα. Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σου με το συγκεκριμένο τομέα? Με έναν πολύ αστείο τρόπο, όταν το 2005 ήταν η χρονιά που αστείο και συνδεόμενο με κάποια γεγονότα τα οποία δεν ήταν πολύ ευχάριστα, ήταν η χρονιά που έπαιρνα διαζύγιο από ένα μεγάλο, από το γάμο μου, ας πούμε, που ήταν πολλά χρόνια και όλο αυτό που βίωνα ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα εύκολα να το μοιραστώ με το περιβάλλον μου. Δεν ξέρω, όσοι έχουν ζήσει με τέτοια εμπειρία θα το έχουν καταλάβει, οπότε προτίμησα να φτιάξω ένα blog και να γράφω εκεί. Σιγά σιγά αυτό το blog που ήταν πολύ προσωπικό σταμάτησε να είναι τόσο προσωπικό, έγινε κάτι μεγαλύτερο και εξελίχθηκε σε... Εκεί κατάλαβα ότι μπορώ να γράφω πολύ καλά, όπως σκεφτόμουν, δηλαδή τελικά οι λέξεις μπαίναν πολύ ωραία στη σειρά. Και σιγά σιγά αυτό με έβαλε και λίγο στο κομμάτι των νέων τεχνολογιών και κάπου εκεί ξεκίνησαν και τα social media. Είχα κάνει και ένα Twitter που ήταν ένα account στο Twitter που ήταν πολύ δυνατό. Και σιγά σιγά μπήκα σε αυτό, μέχρι που κάποια στιγμή μου κάναν μια πρόταση. Δούλευα σε κάτι, είχα ξεκινήσει να γράφω σε κάτι site, σε κάτι περιοδικά. Και μου κάναν μια πρόταση να εργαστώ για μια διαφημιστική. Στην αρχή μου φάνηκε πάρα πολύ, ήταν πολύ έξω από όλο αυτό που έκανα, αλλά μου λένε θα κάνεις ό,τι κάνεις και στα προσωπικά σου και πήγε πολύ καλά και από το 9 κάνω αυτή τη δουλειά. Οι σπουδές μου είναι αθλητικές, αλλά το background μου είναι αθλητικό, έκανα πρωταθλητισμό στο Στίβο, αλλά από τα 30 μου δεν έχω ασχοληθεί, δηλαδή ουσιαστικά δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτό. Δούλεψα 2-3 χρόνια σε γυμναστήρια, αλλά αυτό ήταν μόνο. Δεν ήταν κάτι που εμένα μου έδινε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μου προσέφερε πάρα πολλά πράγματα αυτό. Δηλαδή αυτό το ότι οι αθλητές καταλήγουν να είναι προπονητές ή καταλήγουν να είναι γυμναστές, όλο αυτό δεν ισχύει πάντα. Δεν το θέλουν όλοι. Ίσως και δεν ταιριάζει σε όλους, ίσως και δεν έχουν την υπομονή να το κάνουν. Συνήθως βέβαια και οι πολύ καλοί αθλητές δεν γίνονται πολύ καλοί προπονητές. Αυτό έχει αποδείξει. Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει. Η ιστορία. Εγώ δεν ένιωθα την ανάγκη να μεταβλαμπαδεύσω όλο αυτό το πράγμα που ζούσα και αν θες σε άλλα παιδιά. Ίσα τα τελευταία χρόνια είμαι και πολύ κατά όλο αυτό που γίνεται. Γιατί εγώ είμαι μια αθλήτρια που δεν έχω πάρει ποτέ αναβολικά. Σταμάτησα γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτή την εξέλιξη που θα έπρεπε να έχω σε σχέση με άλλους αθλητές, με άλλες αθλήτριες. Οπότε είμαι λίγο αρνητική για όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί στον αθλητισμό αυτή τη στιγμή και είμαι πολύ χαρούμενη που ο κύκλος μου έκλεισε όπως έκλεισε. Δεν έχω δηλαδή αποθυμένα. Οπότε είμαι με χαρά με αυτό. Δεν ήθελα να συνεχίσω και το ίδιο ισχύει και για το κομμάτι του DEFAB. Έφτασα μέχρι εκεί που έπρεπε και είμαι μια χαρά και είμαι και πολύ καλά σε αυτό που κάνω. Είσαι εξαιρετική σε αυτό που κάνεις. Να ρωτήσω, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας καταιγισμός λογαριασμών και ατόμων που λειτουργούν ως επηρεαστές της κοινής γνώμης στους λεγόμενους influencers. Εσύ ως επαγγελματίας αρχικά πώς το διαχωρίζεις όλο αυτό και στη συνέχεια πώς το διαχειρίζεσαι? Γιατί είναι αστείο κάποιοι να θεωρούν τον εαυτό τους επηρεαστή της κοινής γνώμης και το ρωτάω σε μία που όντως το κάνει αυτό και επαγγελματικά και εξθέτει το πλαίσιο. Είναι...
Έχει λίγο παρεξηγηθεί ο όρος, γιατί είναι άλλο το έχω, είμαι Instagrammer, είμαι YouTuber, είμαι δεν ξέρω εγώ τι, και είναι άλλο το είμαι influencer. Influencer σημαίνει είμαι ένας άνθρωπος που μπορώ, με τη δυναμική που έχω αναπτύξει στα social media και με το επίπεδο επιρροής που έχω σε άλλους ανθρώπους, να τους κάνω, να τους διαμορφώνω την άποψη για ορισμένα πράγματα. Προϊόντα, υπηρεσίες, πολιτική, γιατί και αυτό είναι έτσι, πολύ σημαντικό. Δεν θεωρώ ότι είναι influencer ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πολύ ωραίο σώμα, φοράει ένα μαγιό και βλέπεις το μαγιό και πας και το αγοράζεις. Είναι λίγο... εντάξει, είμαι ένα... δεν ξέρω πώς να το πω. Μια όμορφη, όμορφη παρουσία, ναι, αλλά μέχρι εκεί, ας πούμε. Μέχρι εκεί. Mm-hmm. Γιατί για να λες ότι είσαι influencer, πρέπει αυτό που κάνεις να έχει μέσα content, να έχει περιεχόμενο. Ακριβώς. Να έχει μια δημιουργική ματιά. Mm-hmm. Αυτό το περιεχόμενο να μπορεί να μεταφραστεί κάπως. Να μπορεί μέσα στον χρόνο να έχει μια βαρύτητα και μια θέση. Να προσδίδει μία αξία σε αυτό που κάνεις και πόσο μάλλον στα brands τα οποία συνεργάζεσαι. Δηλαδή, κάνω σήμερα μία δουλειά για ένα προϊόν, για μία υπηρεσία και αυτό να μπορεί να σταθεί και καιρό μετά να συνεχίσει να δίνει αξία στο προϊόν αυτό, αλλά και σε μένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα μου πεις τώρα τι είναι αυτά που μου λες, όταν πρόσωπα τα οποία, θα σου πω κάτι τώρα που ξέρω από εμπειρία, τηλεπαρουσιάστρια η οποία φορούσε, έβγαινε, έδειχνε κάποια παπούτσια και τελείωνε ο κωδικός. Εκεί όμως μιλάμε πια για πρόσωπα τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι γνωστά από την τηλεόραση. Mm-hmm. Ουσιαστικά έχουν μεταφέρει τη δημοσιότητα που ήδη έχουν, mm-hmm, μέσα στα social media. Στα social media. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος, επειδή σε κάνει να θες να αγοράσεις κάτι, σε πειράζει, είναι influencer. Mm-hmm. Αν δηλαδή έχεις δύο πολύ ωραία πόδια και φοράς ένα ζευγάρι παπούτσια και βλέπω εγώ τα παπούτσια αυτά, γιατί έχεις 500.000 followers, άρα είναι πολύ, αλλά σε βλέπω, σε κάνω follow, σε βλέπω, βλέπω τα πολύ ωραία αυτά παπούτσια, mm-hmm, θα τα αγοράσω, αλλά εννοείται, mm-hmm, αλλά δεν σημαίνει ότι Sony και Day με επηρεάζεις. Σε μεγάλο βαθμό. Ή σε κάτι πολύ σοβαρό, τέλος πάντων, θα ακούσω την άποψή σου. Ξέρεις, το σοβαρό και όλα αυτά για μένα είναι πολύ σχετικά. Mm-hmm. Γιατί είναι σοβαρό το που δίνεις τα λεφτά σου. Mm-hmm. Δεν είναι σοβαρό. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι σοβαρό. Είναι αλλά σοβαρό, θέλω να πω ότι από ένα σημείο και μετά, βέβαια δεν είναι όλα αληθινά. Έτσι, γιατί μου είπες πριν πώς τα ξεχωρίζω. Δεν είναι όλα αληθινά. Έχουν αγορασμένους followers. Έχουν διάφορα. Είναι πολύ δύσκολο με το μάτι να τα ξεχωρίσεις. Mm-hmm. Εκεί χρειάζεσαι κάποια... να σε λίγο μια γνώση. Αυτά που διδάσκουμε και στο No Crunch, δηλαδή. Έτσι. Υπάρχουν κάποια εργαλεία, κάποιες πλατφόρμες που μπαίνεις μέσα. Έτσι. Και από εκεί μπορείς να καταλάβεις ποιος έχει fake followers, ποιος είναι αληθινός, ποιος έχει αληθινό engagement ή ποιος κάποια στιγμή λόγω μιας προβολής πολύ έντονης, ας πούμε ότι συμμετείχε σε ένα τηλεοπτικό προϊόν. Πήγε, ας πούμε, στο Survivor. Και αυτό το έφερε πάρα πολλούς followers πίσω. Όμως μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια δεν συνεχίστηκε αυτή η προβολή. Mm-hmm. Αυτός επειδή έχει 150.000 followers δεν σημαίνει ότι είναι. Δεν λέει κάτι, γιατί θα δεις, mm-hmm, ότι του κάνουν 500 like και κανείς δεν δίνει σημασία τι ανεβάζει. Mm-hmm. Όλα είναι πολύ σχετικά. Οπότε και αυτό από μόνο του είναι μια δουλειά και κάποιος πρέπει να έχει ένα σύμβουλο επικοινωνίας, να το πω έτσι, γιατί προφανώς δεν μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό, για να συνεχίσει... Να το επικοινωνεί, σωστά. Εννοείς ο influencer αυτός που θέλει αυτό να το κάνει δουλειά. Αυτός, ναι, μετά, ναι. Στη συνέχεια. Επειδή βλέπω το πώς δουλεύουν οι περισσότεροι, δεν είναι απαραίτητο πάντα ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος, σαν εμένα, mm-hmm, που σε συμβουλεύει τι πρέπει να κάνεις, mm-hmm, για τα brands, mm-hmm, αλλά σίγουρα χρειάζεσαι μια ομάδα. Χρειάζεσαι έναν άνθρωπο που θα σε βοηθάει για το content σου, που μπορεί να είμαι εγώ, χρειάζεσαι έναν άνθρωπο που θα σε φωτογραφίζει, mm-hmm, χρειάζεσαι έναν άνθρωπο που θα σου κλείνει και θα κυνηγάει συμφωνίες για σένα, πολύ σημαντικό, mm-hmm, πώς φτάνεις στον πελάτη, κάπως που να φτάσεις στον πελάτη, κάπως που να φτάσεις στο agency που εκπροσωπεί τον πελάτη. Συνεργάζονται δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Mm-hmm. Όχι, συνεργάζονται επίσης με αυτές τις πλατφόρμες που σου είπα ότι υπάρχουν, τα influencers marketing tools, τα οποία είναι πλατφόρμες που έχουμε μέσα influencers, μπαίνουμε εμείς, βλέπουμε ποιος είναι ποιος. Θέλω εγώ να μπω να κάνω μία καμπάνια για μία μάρκα με ρούχα. Θα μπω εκεί, θα βάλω κάποια keywords, θα βρω άτομα που ασχολούνται με το fashion, mm-hmm, θα βάλω ηλικίες, θα βάλω...
θέλω να πω ότι η δουλειά μας είχε απλοποιηθεί. Σκέψω ότι το 2017-2016, πότε είχα κάνει εγώ για πρώτη φορά καμπάνια με influencers, είχα μόνο το κινητό μου που έπρεπε να μπω να βρω τους ανθρώπους αυτούς, να ρωτήσω άλλους ανθρώπους που ξέρω που κάνουν αυτή τη δουλειά, να μου συστήσουν πρόσωπα που πήγαν καλά και από εκεί και πέρα να προσπαθήσω πια να κάνω μια ποιοτική ανάλυση με ό,τι είχα διαθέσιμα στοιχεία. Να ζητήσω από αυτούς κάποια screenshot από τα στατιστικά τους για να μπορέσω να καταλάβω αν μου κάνουν, αν έχουν το audience που θέλω, τις ηλικίες που θέλω, γενικότερα τη χώρα, την πόλη, και να μπορέσω από αυτό να προσπαθήσω να καταλάβω αν έχουν και αληθινούς followers, που πια το καταλαβαίνω. Είναι εύκολο. Εδώ και εγώ που δεν ξέρω τόσα, ακόμα και εγώ το καταλαβαίνω. Τουλάχιστον στο Instagram τουλάχιστον είναι πασιφανέστατο. Έχει κάποια, κάνω λίγο έτσι το, για να κάτσω από πίσω. Έχει κάποιους τρόπους που είναι προφανές μερικές φορές. Είναι προφανές. Δηλαδή, εγώ το πρώτο που ρωτάω δεν είναι... Δεν το ξέρουν αυτό. Αυτός δηλαδή, ας πούμε και για μένα. Έχω λίγους, ας πούμε, followers στο Instagram αυτή τη στιγμή ακόμα. Ναι. Ξέρω πώς μπορώ να πάω να αγοράσω, αλλά δεν το κάνω. Προσπαθώ σιγά σιγά σε βάθος χρόνου με το υλικό που θέλω να ανεβάσω να φτάσω σε ένα αλφα επίπεδο, γιατί ξέρω ότι θα υπάρχουν άνθρωποι της αγοράς εφόσον θέλω να ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι σοβαρά και να με πάρουν χαμπάρι. Και δεν το κάνω. Τώρα, θα σου απαντήσω με ένα παράδειγμα, γιατί που δεν το έχω πει καν ούτε καν στο μάθημα που διδάσκω στο No Crunch. Δεν τους το έχω πει στα παιδιά, δεν ξέρω γιατί το είχα ξεχάσει. Κάποια στιγμή λοιπόν βοηθούσα μία influencer, μία κοπέλα που ήθελε να γίνει influencer, και μάλιστα ήθελε να κάνει luxury brands και όλα αυτά, είχε το potential, δεν ήταν σχετική, ήταν μέσα σε αυτό, αλλά δεν ανέβαινε. Και δεν ανέβαινε γιατί δεν έκανε αυτό, για να μπορέσεις να ανέβεις, θέλεις ένα συνεχές περιεχόμενο. Συνέχεια, ειδικά ακριβώς στην αρχή, πρέπει να παράγεις άπειρο περιεχόμενο για να μπορέσει να σε προωθήσει η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα, δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή λοιπόν, επειδή για χύψη λόγους δεν μπορούσε να το κάνει, μου έλεγε ναι, δεν μπορούσε, δεν προλάβαινε, είχε δουλειά, οτιδήποτε. Μου έλεγε θα αγοράσω followers. Τη λέω δεν γίνεται να αγοράσεις followers, γιατί αυτό θα μείνει. Αύριο μεθαύριο θα πάει να τρέξεις διαφημίσεις και το ad account θα δεις ότι θα αρχίσουν αυτά να χτυπάνε, γιατί θα σε καταλάβει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σε πληρώ ότι. Και σταματήσαμε τη συνεργασία μας, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς. Ήταν μια συνεργασία που είχαμε πει ότι θα κρατήσει γύρω στο τρίμηνο, τετράμινο. Τόσο είχε να πληρώσει για να την μπορέσω εγώ να τη βάλω σε ένα σωστό δρόμο. Μετά με τα χρόνια έβλεπα, ξαφνικά εκεί που είχε ξέρω εγώ χι followers, ανέβηκε και πέρασε τις 10.000. Αυτό πολύ γρήγορα. Σταμάτησε βέβαια, κόλλησε εκεί. Δεν νομίζω ότι έχει πάει τα τελευταία 5 χρόνια πάνω από 12.000. Νομίζω είναι κάπου εκεί. Όμως, μπορεί και κάνει swipe up, γιατί πρέπει να έχει πάνω από 10.000, άρα βάζει link. Και οι εταιρείες που έτσι κι αλλιώς αυτή είχε σχέση προσωπική, γιατί είχε σχέση προσωπική... Δεν το ψάχνουν παραπάνω. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί αυτή δεν αποσκοπεί σε αυτό για να ζήσει. Έτσι. Το κάνει λίγο πολύ για το prestige της. Κατάλαβα τι λες. Οπότε, εγώ που είμαι, ξέρω εγώ, marketing manager σε μια εταιρεία που έτσι κι αλλιώς απευθύνομαι σε πολύ συγκεκριμένο κόσμο, μπορεί και να μην κάτσω να το ξεψαχνίσω. Δεν απευθύνομαι στη μάζα για να με ενδιαφέρει. Κατάλαβα τι εννοείς. Και έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Εγώ όταν βλέπω έναν άνθρωπο λοιπόν ο οποίος δηλώνει influencer και δεν το ξέρω από κάπου, δεν είναι δηλαδή celebrity. Ψάχνω να βρω γιατί είναι influencer. Πριν καν μπω στα tools να τον ελέγξω, κάνω ένα βήμα πίσω και βλέπω το προφίλ του. Να καταλάβω τι είναι influencer. Τι είναι αυτό που δείχνει και έχει νόημα για τον κόσμο. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν, και εκεί πραγματικά βλέπεις κάποιους ανθρώπους που λες, νάτος, όντως, δεν τον ήξερα, αλλά είναι φανταστικός. Δες τι κάνει. Δες τι είναι αυτό που δείχνει. Ακόμα και οι φωτογραφίες του που μπορεί να είναι απλά ρούχα, δες πόσο ωραίες είναι. Δες τι ωραία ματιά που έχει. Δες τι ωραία αισθητική που έχει αναπτύξει. Η αισθητική. Συμφωνώ και το περιεχόμενο το οποίο σε όποιο μάθημα και να ξεκινήσεις να πας για να μάθεις τα βασικά, περιεχόμενο, ελέγξε το περιεχόμενο και συνεχόμενο περιεχόμενο, μην το αφήνετε, δηλαδή μία στις τόσες, δεν γίνεται δουλειά, πραγματικά δεν γίνεται. Και θα μπορούσες να έχεις και εσύ δική σου σχολή,
και όχι σχολή κτηριακή, αλλά να ξεκινήσεις μια σχολή, να λένε η σχολή της Πόντι με τις influencers, το πιστεύω αυτό με τα τόσα πράγματα που ξέρεις. Περιμένω να δω τα μελλοντικά βήματα για να κάνω την καταγραφή. Είμαι wanna be influencer by myself. Δώσε μας ένα έτσι μικρό πλαίσιο για τους επίδοξους influencer. Μου είπες κάτι εκτός αέρα, τι βάζουμε να προσέχουμε και γιατί το βάζουμε, γιατί αυτό θα υπάρχει. Εν ευθέτω καιρό μπορεί να το ξανασυζητήσουμε, να το συναντήσουμε αρνητικά μπροστά μας. Mm-hmm. Αυτό που θέλω λίγο να πω για να κλείσουμε το προηγούμενο κομμάτι, mm-hmm. εγώ έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό που έχει να κάνει με το κομμάτι της δημοσιογραφίας και τις νέες τεχνολογίες. Mm-hmm. Και αυτό που πάντα θα θυμάμαι είναι το ότι το περιεχόμενο δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, όσο και αν θεωρούμε ότι έχει πάει σε β' ρόλο, ποτέ δεν θα πάει. Γιατί όταν αυτό που κάνεις είναι περιεχόμενο, πάντα θα καταγράφεται με έναν διαφορετικό τρόπο στον κόσμο. Σωστότατο αυτό. Και πάντα αυτό που θα χτίζει θα έχει πολύ γερά θεμέλια και θα είναι μια προστιθέμενη αξία και σε εμάς που το κάνουμε και στον πελάτη, και αν συνεργαζόμαστε με κάποιον πελάτη, και ακόμα και στο ίδιο το μέσο. Το ίδιο το μέσο μπορεί να είναι το social network ή οτιδήποτε. Τώρα το κομμάτι της σχολής που είπες και... θα σου πω, επειδή εγώ κάνω πολλά πράγματα, όπως όλοι οι άνθρωποι που είμαστε σε agencies και σε διαφημιστικές και σε εταιρείες επικοινωνίας, κάνω πάρα πολλά πράγματα. Για να κάνω αυτό που λες, θα έπρεπε που το έχουμε κάνει κατά καιρούς, το έχουμε κάνει κατά καιρούς στην εταιρεία, με παρόμοιους τρόπους, θα πρέπει να υπάρχει μια ανάγκη ή να τη δημιουργήσουμε για να έρθω να την καλύψω. Υπάρχουν πάρα πολλά, αν θέλεις, αυτή τη στιγμή γραφεία που κάνουν αυτό, που εκπροσωπούν influencers. Για μένα αυτό δεν είναι κάτι που έχει, αν θέλεις, πώς να το πω, δεν είναι δελεαστικό. Δηλαδή, έχω, για celebrities το έχω κάνει. Ήμουν δίπλα σε ανθρώπους που τους βοηθούσαν να κάνουν το content τους. Αλλά αυτό είναι ωραίο. Να το κάνω απλά για πολύ κόσμο, σαν να είμαι manager, σαν να είμαι agency, σαν να είμαι... Αν θέλεις κιόλας, ίσως και... Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται Sony και Ντε κάποιον να τους καθοδηγήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να καθοδηγήσω εγώ ένα πρόσωπο που έχει ήδη 500.000 followers και βγάζει εκατομμύρια από τη δουλειά που κάνει. Μπορούν να μπει influencers, πώς να ξεκινήσουν. Δεν θα το έκανα, θα σου πω γιατί δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα γιατί σε αυτή τη φάση, θα το έκανα πριν μερικά χρόνια. Θα το έκανα πριν 3-4 χρόνια και το έχω κάνει για κάποιους ανθρώπους. Δεν θα το έκανα τώρα. Γιατί τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μου λέει κάποιος, θέλω να γίνω γιατί, για να βγάλεις χρήματα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα έρθει κανείς να σου πει θέλω να σώσω τον κόσμο. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις χτίζω κάποιον. Δεν υπάρχει πια τόσο μεγάλη δυνατότητα, έτσι όπως έχει κλείσει ειδικά ο αλγόριθμος στα social media. Μόνο για το TikTok θα μπορούσα να σου πω ότι... Μπορώ να το κάνω και εκεί υπάρχει κόσμος που τον συμβουλεύω, φιλικά αν θες. Του λέω κάνε αυτό, mm-hmm. να πας, γιατί είναι ακόμα... Εγώ ένα βίντεο έκανα και πήρα 3.000 followers μέσα σε μια εβδομάδα. Θέλω να πω ότι ακόμα προς το παρόν είναι ανοιχτό αυτό το μέσο. Γιατί έτσι όμως τα υπόλοιπα, μια στιγμή δεν το ήξερα, έχει κλείσει. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες που έχουν κάνει τα πάντα, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί και υπάρχει και το διαφημιστικό κομμάτι που καθορίζει όλο το υπόλοιπο. Δεν μπορεί. Κοίταξε, πόσο περιεχόμενο θα σου σερβίρει. Πρέπει να υπάρχει ένα κόφτης για το περιεχόμενο το οποίο φτάνει σε σένα. Mm-hmm. Κάπως αυτό θα πρέπει να κοπεί. Mm-hmm. Βάσει των πραγμάτων που βλέπεις, βάσει mm-hmm. της χώρας, mm-hmm. Κάπως πρέπει να κοπεί. Κάπως mm-hmm. προσπαθεί να το περιορίσει, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ του περιεχόμενου. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Έχει μια λογική. Και εκεί φυσικά για να μπορείς να σε πάνω πρέπει να κινείσαι διαφημιστικά. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ αυτό το κάνω και το κάνω για ανθρώπους που είναι κοντά μου. Το κάνω για κάποιες φίλες που είναι ηθοποιοί, το κάνω για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να έχω δουλέψει μαζί τους και μπορεί λίγο ακόμα να έχουμε μια τέτοια σχέση και να τους βοηθώ. Αλλά δεν το κάνεις όπου αγαπάς, τέλος πάντων. Ναι, δεν θα πω όμως να πω ότι ελάτε σε μένα και εγώ θα σας κάνω influencers. Γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι που γνωρίζω. Εγώ το κάνω σε ανθρώπους που ήδη έχουν χτίσει κάτι. Έχουν μια βάση. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να πάρω κάποιον από το μηδέν και να του πω
Όπως είσαι πάρα πολύ καλό, θέλω να σε κάνω influencer. Άμα έρθει και μου πει, ξέρει, εγώ ρε, κάνω. Φτιάχνω εξαιρετικά αντικείμενα. Μπορώ, δηλαδή, μπορώ να μπω σε ένα σπίτι και να σου δείξω 15.000 ιδέες για να κάνεις το σπίτι σου καλύτερο. Ή μπορώ να σου δείξω 15.000 ιδέες για να κάνεις το σώμα σου καλύτερο. Αυτός έχει ήδη κάτι μια γνώση, να δώσει. Ναι, ναι, έχει, σημαντικό το να έχει κάτι να δώσει. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, εκεί να του πω, έλα να χτίσουμε κάτι παρέα. Αλλά κάποιον που απλά θέλει να βγάζει φωτογραφίες και να ανεβαίνει στο Instagram, ναι, για να γίνει γνωστός, ναι, και να βγάλει λεφτά. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να τον βοηθήσω, γιατί προφανώς δεν ξέρω να το κάνω, ναι, σωστά αυτό. Θα το είχα κάνει, κατάλαβες. Τα έβγαζα φωτογραφίες, θα τις ανέβαζα και θα έβγαζα λεφτά. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Και αυτό πηγαίνει και με μια άλλη συζήτηση που είχαμε κάνει στο παρελθόν, που συζητούσαμε για τα νέα κορίτσια που εκθέτουν τόσο πολύ τον εαυτό τους, έτσι. Είναι η πρώτη μας συζήτηση, στην οποία... σου είπα κιόλας ότι εμείς ως λίγο μεγαλύτερες, γιατί δεν είμαστε 15, 16, 17, μέσα σε ένα πλαίσιο γυναικείας αλληλεγγύης, γιατί το πιστεύω ακράδαντα αυτό με τη γυναικεία αλληλεγγύη, θα πρέπει με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον για τις νεότερες κυρίες που είναι μέσα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, έτσι ένα συμβουλευτικό ρόλο παραπέρα να έχουμε σε όσους φυσικά θέλουν να ακούσουν και να λάβουν τις συμβουλές. Γιατί το πράγμα με το τόσο γυμνό, την τόση έκθεση, είναι αυτό που έχεις πει, ότι πρέπει να ξέρουμε τι ανεβάζουμε και γιατί το ανεβάζουμε. Θα το βρουν μπροστά τους ενδεχομένως μετά από ένα γάμο, μετά από μια πιο σοβαρή καριέρα επαγγελματική. Κοίταξε, αν για μένα... Και πολλές φορές έχει γίνει αυτό αντικείμενο, αν θες, κουβέντας και στη δουλειά μου και οπουδήποτε. Mm-hmm. Εγώ είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένη για το τι κάνω και πότε το κάνω, τι γράφω, πού το γράφω και γιατί. Mm-hmm. Δεν με ενοχλεί το αν εσύ έχεις αποφασίσει να ανεβάζεις γυμνές φωτογραφίες σου. Μπορείς να το κάνεις, είναι δικαίωμά σου, δικαίωμά, η αυτοδιάθεσή σου. Mm-hmm. Παλεύουμε, mm-hmm, για αυτό το πράγμα που λέμε αυτοδιάθεση, είναι, mm-hmm, δικό σου δικαίωμα. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν αντιλαμβάνεσαι τι κάνεις και πώς. Δηλαδή, όταν στέλνεις γυμνή φωτογραφία σε έναν άνθρωπο, στα social media, σε private messenger, μήνυμα. Mm-hmm. Ναι. Αν αντιλαμβάνεσαι γιατί το κάνεις, αν ξέρεις, αν μπορείς να αντιληφθείς το μετά, αν το μετά δεν είναι κάτι που μπορεί να σου διαλύσει τη ζωή, κάντο. Εγώ δεν είμαι ποτέ τον υπέρ των απαγορεύσεων. Δεν πιστεύω ότι με απαγορεύσεις χτίζεται ο κόσμος. Ίσα-ίσα χτίζεται με ελευθερίες. Το θέμα είναι να μπορείς να τα βάλεις κάτω και να καταλάβεις ότι αυτό που κάνεις είναι αυτό που θες. Έτσι. Το θες. Και θέλετε. Λάθη θα κάνεις. Εννοείται ότι θα κάνεις λάθη. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι χτίζεις ακριβώς με αυτό. Γιατί θα σου μιλήσω με παραδείγματα, γιατί είναι πιο ωραίο και για τον κόσμο που μπορεί να μην τα ξέρει και τα ακούει πρώτη φορά και έχει μία εικόνα η οποία δεν είναι πολύ ξεκάθαρη. Υπάρχει λοιπόν ένας λογαριασμός στο Instagram που είναι μία κοπέλα η οποία κάνει γυμνή, πάντα γυμνή γιόγκα. Είναι από τα πιο ωραία account που έχω εγώ τουλάχιστον ακολουθώ και παρακολουθώ. Δεν το έχω πετύχει. Θα στο στείλω να το δεις, είναι δεν φανταστικό. Και δεν κάνω γιόγκα βασικά. Προάγει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι του φυσικού, του fitness, του, ναι, της αγάπης, το πόσο ωραίο είναι αυτό που το γυμνό σώμα ενώνεται με τη φύση, γιατί το γυμνό σώμα δεν έχει τίποτα πρόσθετο. Ναι, αυτό δεν έχει κάτι το πονηρό, θέλω να σου πω, εξ αρχής δεν έχει κάτι, έχει ένα άλλο κόνσεπτ. Όπως θέλει, το παίρνει ο καθένας. Σε πληροφορώ ότι το Instagram, αν δεν έχει βάλει σε κάποια σημεία, ας πούμε, έχει αστεράκια και αυτό και δεν το έχει κάνει, θα της το κόψει. Με το ίδιο τρόπο θα το αντιμετωπίσει. Δεν έχει σημασία. Ναι. Θέλω να πω ότι, επίσης, εμένα πραγματικά δεν με χαλάει αυτό που βλέπω είναι γυμνό, προκλητικό. Καθόλου δεν με χαλάει. Καθόλου. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις πότε αυτό που κάνεις έχει νόημα. Έχει νόημα. Έχει νόημα να βγεις γυμνή. Τελείως. Έχει νόημα. Να ανεβάσεις την αυτοπεποίθησή σου, να βρεις σύντροφο. Φαντάζομαι αυτό είναι το νόημα για αυτές που το κάνουν. Να βγάλουν χρήματα από αυτό. Δεν νομίζω ότι το κάνουν μόνο γι' αυτό. Εγώ ξέρω ανθρώπους, γυναίκες που δεν το κάνουν μόνο γι' αυτό. Το κάνουν γενικότερα γιατί θέλουν να δείξουν ότι το τι κάνουν με το σώμα τους και σε τι βαθμό το εκθέτουν είναι δική τους απόφαση και δικό τους, αν θες, ένα δικαίωμα που το έχουν κερδίσει με πολύ αγώνα.
Άρα εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι κακό. Δεν θα πω ότι είναι κακό. Θα πω απλά ότι κάποιες φορές... Καλό ή κακό είναι... Ναι, δεν το... Αυτός είναι ο τρόπος για να δείξεις το δικαίωμα που έχεις κερδίσει. Μπορεί και αυτός να είναι ο τρόπος. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα το κάνω. Δεν σημαίνει ότι εσύ θα το κάνει. Δεν διαφωνώ. Εκείνος που το κάνει, εκείνη που το κάνει, εύχομαι πραγματικά να έχει αντίληψη και συνειδητά να το κάνει. Ναι. Αν το κάνει συνειδητά, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τελικά ξέρεις τι είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι οι άνθρωποι να είμαστε καλά μέσα σε αυτό που έχουμε επιλέξει να ζούμε, με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να ζούμε και η έκθεσή μας, η έκθεσή μας στα social media να είναι αυτή που εμείς έχουμε αποφασίσει, την οποία τη γνωρίζουμε. Έχει κόσμο που δεν ξέρει ότι εκτίθεται, γιατί εσύ μιλάς για το γυμνό, που είναι κάτι πολύ προφανές. Βγαίνω γυμνή, άρα ξέρω ότι όλοι με βλέπουν γυμνή. Ή γυμνό ή οτιδήποτε. Εγώ αντιμετωπίζω πάρα πολλούς ανθρώπους καθημερινά που εκθέτουν τις απόψεις τους και ξεγυμνώνουν την ψυχή τους και το μυαλό τους με τρόπο που πραγματικά δεν αντιλαμβάνονται. Αν το αντιλαμβανόταν, δεν θα το κάνανε. Δεν θα το κάνανε, συμφωνώ. Εμένα εκείνο με τρελαίνει περισσότερο. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ανθρώπους που ξέρω από παιδί, ανθρώπους που έχω συνεργαστεί μαζί τους, ανθρώπους που μπορεί να είναι συγγενείς μου, που μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δείχνει και άλλη ανάγκη τότε αυτό. Με σοκάρει σε βαθμό που δεν μπορείς να φανταστείς. Με σοκάρει σε βαθμό που. Λέω πραγματικά, ήταν έτσι αυτός ο άνθρωπος και γιατί δεν το είχα καταλάβει. Γιατί ποτέ δεν συνηθίζουμε με όλους τους ανθρώπους να μπαίνουμε σε βαθιά κουβέντα. Σε όλα τα θέματα, έτσι, έτσι. Δείχνει όμως και άλλη, δείχνει και κάποια ανάγκη όλο αυτό, αυτά τα post που αναφέρεσαι, δείχνουν και κάποια άλλα θέματα ίσως που έχει κάποιος μέσα του. Δείχνει πολλά. Δείχνει και το πολλά. Θέμα είναι, το και γιατί θέμα... τα δείχνει τόσο πολύ, τόσο δημόσια. Και το θέμα είναι ότι πώς ένας καλός άνθρωπος που φέρεται στους άλλους ανθρώπους καλά στο διαζώσεις, μετατρέπεται σε ένα social media κτίνος στα social media και γράφει πράγματα που σου πέφτουν τα μαλλιά, που λες δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι η ασφάλεια, μήπως θεωρεί η ασφάλεια πίσω από το πληκτρολόγιο. Οπότε, Είναι αυτό ότι δεν αντιλαμβάνονται το βαθμό της έκθεσης. Δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που συζητάμε τώρα, δεν το λέω με το φίλο μου το Μίτσο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για γκόμενες όπως μιλάμε με το φίλο μας το Μίτσο. Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι το πλαίσιο. Πρέπει να ξέρεις που ο βαθμός της έκθεσής σου, σε τι βαθμό εκτίθεσαι και πώς. Και επίσης αυτά που λες, ποιον θίγουν. Πώς επηρεάζουν τη γνώμη των άλλων για σένα, όχι μόνο σε σχέση με σένα, σε σχέση με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Ακριβώς, σε σχέση με τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις και εργάζεσαι μαζί. Όλα αυτά. Εγώ δεν θα ήθελα πάντως να έρθει η στιγμή που κάποιος θα χρειαστεί από τον περίγυρό μου, τον κοντινό, να απολογηθεί ή να εξηγήσει για μένα το πώς, παραδείγματος χάρη, είναι η αυγή και ίσως δεν κατάλαβε τι έγραψε. Ναι, δεν θα το ήθελα αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και ξέρεις, μπορεί, αν είναι κάποιος που δεν έχει να απολογηθεί απαραίτητα, αλλά μπορεί να έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σε δύσκολη θέση, φυσικά. Και αν εσύ είσαι έτσι και στην κανονική σου ζωή, πιθανότητα δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί. Δεν θα σε γνωρίζουν. Αλλά από εκεί και πέρα, για μένα είναι πολύ. Πρέπει συγκεκριμένα να ξέρεις γιατί κάνεις και πώς το κάνεις. Εκεί, να ξέρεις. Κάνω αυτό γιατί το ξέρω, παιδιά, ότι το κάνω. Είναι απόφασή μου. Αυτό έχω επιλέξει να κάνω. Από την άλλη, άμα δεν το ξέρουν, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αναλφαβητισμός των ατόμων σχετικά με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Γενικότερα με την τεχνολογία. Αν κρίνω, γιατί ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι φυσικά και έχουμε πελάτες, κάνουμε διαχείριση των λογαριασμών, τους φτάνουν σε εμάς πράγματα από χρήστες, όλα αυτά. Αν σου πω σε τι βαθμό άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν απλά πράγματα, δεν μπορώ να ανοίξω αυτό το link και να πάω εκεί. Και σε ρωτάει πώς θα το κάνω. Και αυτό είναι όλη μέρα στα social media, αλλά δεν μπορεί να κάνει βασικά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει βασικά πράγματα. Και σε σχέση με το Word, ας πούμε, το Excel κτλ. Αυτά τώρα είναι κάτι που, ας πούμε, στα social media δεν θα σου χρειαστεί ποτέ. Αλλά να μην ξέρεις τώρα, να ανοίξεις ένα link, στέλνεις και λες, εγώ θέλω να αγοράσω αυτό το κόσμημα. Και να μην είσαι σε θέση να ανοίξεις το link και να καταλάβεις πώς θα κάνεις μια αγορά,
και να είσαι παρόλα αυτά όλη μέρα στα social media. Σου λέω, ο αναλφαβητισμός βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τη γνώση της διαχείρισης και του χειρισμού. Δεν ξέρω να ανεβάσω μια φωτογραφία. Εντάξει. Δεν ξέρω να κάνω, να γράψω αυτό. Εκείνο που είναι το σημαντικό είναι να μην αντιλαμβάνεσαι ότι το κάθε μέσο έχει ένα συγκεκριμένο, είτε, δεν θα πω όρους, τους όρους του Facebook, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, που αυτό το αλλάζει και διαμορφώνεται καθημερινά και ξαφνικά το τελευταίο διάστημα είδαμε ότι δεν μπορούσαμε να γράψουμε κάποια πράγματα. Αυτό έχει να κάνει και λίγο επηρεάζει την ελευθερία μας. Δεν θα μπω σε αυτό, δεν θα πω γι' αυτό, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο πώς τα social media και στην Αμερική βέβαια, και εκεί το ζείτε, και εδώ έχουν μπαίνει και φρένο σε αυτά που γράφουμε και τι κάνουμε, δεν θα μπω σε αυτό. Θα μπω ξεκάθαρα για το ότι δεν αντιλαμβάνονται το πώς κινείται η ροή, το πώς κινείται αυτό το συγκεκριμένο social network. Δεν πιάνουν, παιδί μου, το ύφος, δεν πιάνουν την αισθητική, δεν πιάνουν, αν θέλεις, τι ήθιστε και τι όχι. Δεν στέλνεις ένα μήνυμα σε έναν άνθρωπο και τον ενοχλείς. Είναι σαν να του χτυπάς την πόρτα μεσάνυχτα. Αυτό δηλαδή, το πώς συμπεριφερόμαστε στα social media, έχει να κάνει και λίγο με το ότι δεν αντιλαμβανόμαστε. Ναι, δηλαδή, όπως δεν θα έστελνες σε έναν άνθρωπο μία η ώρα το βράδυ, δύο η ώρα το βράδυ, τον οποίο δεν το γνωρίζεις και δεν είναι κάτι που είναι ανάγκη, δεν θα τον έπαιρνες τηλέφωνο. Έτσι δεν μπορείς να σχολιάσεις και σε έναν άνθρωπο εκείνη την ώρα ή να του στείλεις ένα προσωπικό μήνυμα. Αυτό έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεσαι τα social media. Δεν αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι δεν είναι κάτι έξω από τη ζωή σου, είναι μέσα στη ζωή σου και πρέπει όπως φέρεσαι στη ζωή σου να φέρεσαι και εκεί. Εμένα μου τυχαίνει πάρα πολλές φορές, γιατί έχω και πολύ κόσμο, ειδικά στο Facebook. Στο Instagram τα έχω κλειστά τα notification. Δεν με ενοχλεί, αλλά στο Facebook μου έχει τύχει πολλές φορές. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι. Όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Ναι, πρέπει να βάζεις. Εγώ βάζω στο κινητό μου απλά κάποιες ώρες που δεν έχουν καμία κλίση πέρα από τις προσωπικές που είναι. Συγκεκριμένοι αριθμοί. Πες μας τώρα για το νέο app, το Clubhouse, που θεωρείται το trend της περίοδου. Και γίνεται χαμός και όλοι προσπαθούν να βρουν μια μαγική πρόσκληση, ένα invitation. Έχω εγώ, ποιος θέλει. Για να γίνουν μέσα μέλη. Τι το διαφοροποιεί σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ας πούμε, για μένα η αισθητική μου είναι ότι είναι podcast. Ναι. Ότι είναι κάτι που θα σε πάει λίγο, σου φαίνεται και παλιακό αν θες. Έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή ζούμε όλοι, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης ζει αυτή την απομόνωση που ζούμε εδώ και ένα χρόνο λόγω της πανδημίας. Οπότε, ξαφνικά, το να μπορείς να ακούσεις τη φωνή σου και να μιλήσεις με ανθρώπους, να ακούσεις τις φωνές άλλων ανθρώπων, αυτό έγινε λίγο ανάγκη. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη μόνο να γράψεις και να επικοινωνήσεις γραπτά ή με εικόνες, είναι και ανάγκη να επικοινωνήσεις πια με τη φωνή σου. Mm. Δηλαδή, σκέψου ότι εγώ έμεινα για πάρα πολύ καιρό ολομόναχη στο σπίτι μου εντελώς. Ναι. Αν δεν σήκωνα το τηλέφωνο να πάρω έναν άνθρωπο, δεν συνομιλούσα. Κατάλαβα τι λες. Δεν υπήρχαν άλλα όμως, ας πούμε, τύπου Facebook rooms, τύπου δεν ξέρω εγώ τι. Τα Facebook rooms δεν έχουν, αν θέλεις, εγώ δεν έχω δει να προχωράνε τόσο πολύ. Επίσης, πάλι, στα Facebook rooms, οι άνθρωποι με τους οποίους συνυπάρχεις είναι αυτοί οι φίλοι σου έτσι κι αλλιώς. Ενώ στο Clubhouse είναι λίγο ένα πιο μεγάλο πράγμα. Ξαφνικά μπορείς να μπεις και να ακούσεις ανθρώπους που δεν θα τους άκουγες ποτέ κάπου αλλού. Mm-hmm. Και πίστεψέ με, θεωρώ ότι έχει να κάνει λίγο με το κομμάτι που ζούμε τώρα και νομίζω ότι 1-2 μήνες μετά δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι δηλαδή το ίδιο. Με trend τώρα, ναι. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν θα ισχύσει για το επόμενο διάστημα. Συν της άλλης ότι υπάρχει αυτό το απογορευτικό και μπορούμε να μπούμε μόνο όσοι είμαστε χρήστες iOS και συγκεκριμένα ή έχουμε iPhone ή έχουμε tablet, πώς λέγεται, iPad. Ναι, δηλαδή αμέσως αποκλείει πάρα πολύ κόσμο, τον περισσότερο κόσμο αποκλείει. Και δεν θεωρώ ότι θα έχει αυτή τη δυναμική που έχει τώρα, είναι λίγο μια ψευδαίσθηση αυτή ότι είναι τόσο μεγάλο. Είναι, δεν είναι μεγάλο, είναι λίγο ελιτίστικο,
ακριβώς το ότι πρέπει να βρεις μια πρόσκληση είναι που το κάνει πιο... Το δόλωμα που κάθεσαι και αγχώνεσαι. Γιατί εγώ δεν είμαι μέσα ενώ είναι όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε. Είναι ακριβώς αυτό, το ότι δεν είναι free, είναι που το κάνει. Δεν είναι free, δηλαδή δεν μπορείς να ξυπνήσει ένας και να πει θα μπω. Mm-hmm. Αυτό είναι που το κάνει αυτή τη στιγμή τόσο ποθητό. Έξυπνο μάρκετινγκ. Δεν θεωρώ ότι η δυναμική του είναι τόσο μεγάλη, προς Θεού, όταν... δηλαδή θα τρέχεις μια καμπάνια εκεί για ένα προϊόν, μια υπηρεσία που μόλις έβγαλες. Αν απευθυνόσουν στη μάζα, όχι. Αν απευθυνόσουν σε στελέχη διαφημιστικών, ναι. Αν απευθυνόσουν σε ανθρώπους που είναι σε εταιρείες επικοινωνίας, πιθανότατα ναι. Αλλά όχι σε κάτι που απευθύνεται στη μάζα και θες awareness. Δεν θα πας με τίποτα εκεί. Και νιώθω ότι είναι και λίγο οι παρεούλες που μαζεύονται και λένε τα δικά τους. Εγώ λίγο βέβαια, αυτή... δεν είναι όλα ενδιαφέροντα, ούτε όλα σημαντικά. Δεν είναι όλα ενδιαφέροντα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ρωτώ το εξής. Είσαι από αυτές, που μέσα στην, τώρα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με των απαγορεύσεων, αντί να σε πιάσουν, αν μπορεί να σε έπιασαν, δεν ξέρω, τα ψυχολογικά σου, τα διάφορά σου, από εδώ, από εκεί, να έχεις, εντάξει, ως χαρακτήρα σε βλέπω δυναμική, δεν θα έμπαινες στη διαδικασία της αυτολύπησης, της γκρίνιας ή οτιδήποτε, έκανες τα πάντα δημιουργικά, ανέβασες την ενέργεια, ως εκεί που δεν πάει, χθες μου είπες, περπατούσατε πριν λίγες μέρες 16 χιλιόμετρα, αν είναι δυνατόν, ακούγεται έτσι και σαν νούμερο, κάπως τρελό. Πρόσεξες τη διατροφή σου, όχι ότι είχες ανάγκη, αλλά σου λέω, έφτασες σε ένα level σωματικό, εξαιρετικό, το βλέπω και το είδα και από τα post μέσα στο Facebook. Υπάρχει και η άλλη πλευρά της όλης διαδικασίας αυτής της καραντίνας, τέλος πάντων, ότι το γνώθι σε αυτόν μας οδηγεί στο να γινόμαστε καλύτεροι και πολύ καλύτεροι και πολύ λαμπεροί, καλή ώρα όπως εσύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια συνομιλήτρια που δείχνει και κάτι άλλο, τέλος πάντων, από αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία όλοι βρισκόμαστε. Ότι ξέρεις, δες 2,5 μήνες διατροφούλα, γυμναστικούλα και ωραίες φωτογραφίες με περιεχόμενο μέσα στο Facebook. Για πες μας για αυτή την έτσι, διάθεση που είχες. Θα ξεκινήσω και θα σου πω ότι δεν ήταν εξ αρχής αυτό. Δηλαδή, στην πρώτη καραντίνα μπήκα πολύ ωραία, είπα θα κάνω πράγματα, ξεκίνησα να κάνω πράγματα. Πάνω το Πάσχα πέθανε ο μπαμπάς μου πολύ ξαφνικά, οπότε αυτό μου άλλαξε εμένα όλη μου την ψυχολογία και με πήγε πάρα πολύ πίσω. Πέρασε μια κατάθλιψη που κράτησε πολλούς μήνες, ήταν... Πολύ μεγάλο το σοκ. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ έντονος και το κενό που άφησε ήταν πραγματικά τεράστιο. Ήταν γίγαντας αντιφάσεων ο μπαμπάς μου. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα σε μια στιγμή θα σταματήσει να υπάρχει, όπως και έγινε. Και ήταν τόσο έντονο αυτό που μου πήρε πολύ καιρό να. Και κάποια στιγμή, ξέρεις, ξύπνησα και λέω: τώρα εδώ έχεις πάρει 10 κιλά, έχεις ξεφύγει, κάτι πρέπει να κάνεις. Και έρχεσαι σιγά-σιγά να επανέρχομαι. Mm-hmm. Από τον Νοέμβριο, από τον Οκτώβριο, σιγά σιγά άρχισα να επανέρχομαι και ώσπου που είπα το ότι τώρα εδώ θα πρέπει να κάνεις κάτι ακόμα καλύτερο για να βγεις ακόμα καλύτερη, γιατί δεν γίνεται. Δεν πείνασα καθόλου. Καθόλου δεν έχω πεινάσει. Αλήθεια σου λέω, απλά ξέρω τι τρώω και πώς το τρώω και τι κάνω. Δηλαδή, εγώ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν έτρωγα πράγματα. Δηλαδή, έχω να φάω, νομίζω, τρανς λιπαρά, μπορεί να έχω να φάω και 20 χρόνια. Δεν τρώω συσκευασμένα, δεν τρώω πατατάκια, δεν τρώω γαριδάκια, δεν τρώω τίποτα από όλα αυτά. Δεν έτρωγα ποτέ μου. Οπότε δεν ήταν δύσκολο. Απλά έτρωγα ποσότητες φαγητού. Τις μείωσα. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να κόψω. Δεν έτρωγα πίτσα για να πω ότι δεν θα φάω πίτσα και θα πεθάνω στη στεναχώρια. Θέλω να φάω. Θα φάω μία φορά, ξέρω εγώ, στους 3 μήνες. Μετά λέω γιατί δεν μπορώ να χάσω, ας πούμε. Αλλά εγώ δεν λέω ψέματα. Τρώω, ρε παιδιά. Είμαι foodie, σε συμπασμένη. Εγώ τουλάχιστον τρώω. Τρώω πολύ και μαγειρεύω πολύ. Οπότε, επειδή μαγειρεύω, πάντα ξέρεις, ξεφεύγεις και τρως. Το θέμα είναι, θέλω όμως να πω ότι
Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω ευθύνες καθημερινές. Δηλαδή, δεν έχω παιδιά που είναι μες στο σπίτι και έχουν τρελαθεί και δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν έχω γονείς μες στο σπίτι αυτό. Έχω δουλειά. Συνεχίζω και έχω δουλειά. Δουλεύω από το σπίτι, βέβαια, εδώ και ένα χρόνο. Θέλω να πω ότι δεν μου επιτρέπεται, αν θες, να πάθω breakdown. Δεν μου επιτρέπεται. Δεν μου επιτρέπεται. Βλέπω γύρω μου όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν διαλυθεί οι ζωές τους, και θα κάτσω εγώ να κλάψω γιατί είμαι κλεισμένη στο σπίτι μου. Ούτε καν κλεισμένη είμαι, γιατί έχω ένα μπαλκόνι 80 τετραγωνικά, αν θες. Είμαι ευνοημένη αυτού των παλιών αυτών σπιτιών στην Αθήνα με τα τεράστια μπαλκόνια. Είσαι πολύ τυχερή. Ναι, με τα τεράστια μπαλκόνια που... Δεν έχω δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν το έζησα εγώ. Απομονώθηκα, πιέστηκα, έχω να δω την οικογένειά μου που ζει στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ καιρό και μου λείπουν και στεναχωριέμαι. Αλλά δεν είναι ότι η καθημερινότητά μου έγινε κόλαση. Όταν η καθημερινότητά σου γίνει κόλαση και όταν στο τέλος του μήνα δεν παίρνουν λεφτά στο λογαριασμό σου, αυτό είναι το πιο δεν μπορείς να ασχοληθείς ούτε με την εμφάνισή σου, ούτε με την διατροφή σου, ούτε με την ψυχολογία σου. Κακά τα ψέματα. Έτσι ακριβώς. Έχω φίλους που παρατήσανε στα 45 τους τα σπίτια τους, ξενικιάσανε και πήγαν να μείνουν με τους γονείς τους ή με τα αδέρφια τους. Και εδώ το έχουμε στην Αμερική σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο κόσμος που έφυγε, γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση. Άρα, δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, ότι κάποιοι άνθρωποι το έκαναν, κάποιοι άλλοι δεν το έκαναν. Το θέμα είναι να προσπαθήσουν, ακόμα και αυτοί που έχουν κάθε λόγο να μην είναι καλά, κάθε λόγο, που έχουν όλα τα δίκαια του κόσμου, να σκεφτούν ότι η ζωή πρέπει να συνεχιστεί, ότι η ζωή θα συνεχιστεί και για να μπορέσει να συνεχιστεί η ζωή, πρέπει οι ίδιοι να έχουν τη δύναμη να σταθούν στα πόδια τους, να σηκωθούν και να την πάρουν από την αρχή. Εγώ αυτό το έχω κάνει πολλές φορές. Εγώ απολύθηκα το 12, το 11 και άλλαξα χώρα. Όχι μου ήρθε ο ουρανός, μου πες στο κεφάλι. Πού πήγα στην Κύπρο. Α, πήγα στην Κύπρο. Και με πέτυχε και η κρίση της Κύπρου και ξαναγύρισα πίσω. Θέλω να σου πω ότι εγώ πέρασα πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου από αυτό. Αυτό ήταν κάτι, αν μη τι άλλο, που αφορούσε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν είσαι καλά. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που συνέβαινε σε μία μερίδα ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είχαν λεφτά, είτε δεν είχαν, είτε είχαν κοινωνική θέση, είτε δεν είχαν, ότι όλοι οι άνθρωποι περάσανε το ίδιο. Θα μου πεις, είναι το ίδιο από αυτό που είναι στην Εκάλη, σε μια βιλάρα με πισίνα, από σένα που είσαι στο Μοντιάρι. Που βλέπουμε στο Μαϊάμι, στις βίλες και στην Καλιφόρνια. Ναι, αστειότητα. Όχι, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι ένας εγκλεισμός και η απειλή ενός ιού που δεν τον βλέπεις, άρα είναι ακόμα χειρότερο ως απειλή. Και το τι μπορεί να σου δημιουργήσει ψυχολογικά θα το δούμε σε μερικά χρόνια, τα παιδιά που τώρα έχουν υποστεί όλο αυτό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως, είναι αλήθεια και θα το δούμε όντως μπροστά μας και αυτό, δυστυχώς. Απλώς, εμένα μια γενικότερη φιλοσοφία που έχω για τη ζωή, το ότι ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις κάποια πράγματα, σε όποια ηλικία κι αν είσαι και όπου κι αν βρίσκεσαι. Δηλαδή, το κομμάτι τώρα της υγείας και της σωματικής και της ψυχικής. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που κάπνιζε για πολλά χρόνια και το έχω κόψει εδώ και 8 χρόνια, μπράβο, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο, ας πούμε, να το κάνει ή πόσο είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να ξεκινήσει να γυμνάζεται σήμερα ή να τρέφεται σωστά σήμερα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει όλοι να σκεφτούμε πώς θέλουμε να ζήσουμε μετά από 10, 15, 20, 30 χρόνια. Εκεί είναι το στοίχημα, είναι εκείνο. Εκείνα τα χρόνια είναι, γιατί τώρα που είμαστε ακόμα νέοι, είμαστε νέοι και έχουμε αντοχές. Δεν ξέρεις τι έρχεται μπροστά. Οπότε τώρα πρέπει να κάνεις το χτίσιμο για το μετά. Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Δεν ξέρεις τι έρχεται και επίσης είναι πολύ κακό, επειδή εγώ το βίωσα με ανθρώπους γύρω μου, το βλέπω να συμβαίνει, είναι πολύ κακό να είσαι ανήμπορος. Δηλαδή η ανημπόρια είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Και πρόσεξε, δεν σημαίνει ότι δεν θα σου συμβεί. Ακόμα και αν προσέχεις όλη τη ζωή και γυμνάσεις. Δεν το ξέρεις. Αυτό ακριβώς. Δεν το ξέρεις. Όταν όμως δεν σε νοιάζει για την υγεία σου, δεν μπορείς να μου πεις ξαφνικά στα 70 είμαι χάλια. Μα είσαι χάλια γιατί ποτέ δεν έκανες τίποτα. Δικαιούται να το πει ένας άνθρωπος που πάλεψε όλη τη ζωή για να είναι κάποιο και δεν είναι. Έτσι. Αλλά εκείνος που ποτέ δεν έκανε κάτι, επίσης το ότι όσο ζήσω δεν με νοιάζει. Δεν είναι έτσι. Γιατί εγώ έχω δει. Έχω δει ανθρώπους να βασανίζονται. Είδα τον μπαμπά μου να βασανίζεται πάρα πολύ. Ο οποίος ήταν καπνιστής για πάρα πολλά χρόνια. Έκανε bypass, το έκοψε, δεν ξανακάπνισε. Αλλά όλη του η ζωή ήταν έτσι που επηρέασε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πέθανε στα 81, αλλά ήταν τόσο δυνατός άνθρωπος που θα μπορούσε να ζήσει άλλα 10 χρόνια.
αν δεν είχε τα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο αν η ζωή, οι επιλογές της ζωής μας, πώς επηρεάζει και τη ζωή των ανθρώπων που είναι γύρω μας, δίπλα μας. Συμφωνώ. Όχι απόλυτα. Γύρω μας, το περιβάλλον μας, το ευρύτερο. Όχι, το δικό μας. Αυτούς η απώλεια είναι. Των ανθρώπων που μας αγαπούν. Έτσι. Των ανθρώπων που όταν εμείς δεν θα υπάρχουμε πια ή όταν θα είμαστε κατάκητοι σε ένα κρεβάτι, έτσι, θα τους έχει διλύσει τη ζωή. Συμφωνώ. Αυτό. Συμφωνώ πάρα πολύ και εγώ νιώθω ακόμη πιο έντονα την ευθύνη απέναντι στα παιδιά. Και μαζεύτηκα, ενώ ήθελα κι εγώ Νέα Υόρκη. Εντάξει, δεν ήταν ελεύθερα τα πράγματα, αλλά όσο να είναι, μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Δεν είχαμε αυτό με τέσσερα μέσα. Όχι, μαζεύτηκα, γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να το περάσουν αυτοί ελαφρά, αν προκύψει κάτι και να το έχω εγώ, που όπως είπαμε, δεν ξέρεις που θα σε χτυπήσει και πώς θα το περάσεις. Και τι θα γίνουν τα παιδιά. Θα διαλυθεί ο τόπος. Οπότε έκατσα στα αυγά μου και λέω, εντάξει, έχουμε χρόνια μπροστά μας και για τις θάλασσες και για την Ελλάδα, δεν ταξίδεψα πέρυσι. Καλά να είμαστε, ας τελειώσει και αυτό και ας προσέχουμε απλά. Μα δεν ξέρεις αν θα μπορούσες να φροντίσεις τα παιδιά σου. Βέβαια, μπορεί να έπρεπε να μείνεις στο νοσοκομείο ένα μήνα. Αυτό. Η αδερφή μου έμεινε, ας πούμε, 15 μέρες. Αν είχε μωρά παιδιά, τι θα γινότανε. Αυτό το σκέφτηκα πάρα πολύ. Και αυτό με τη μάσκα που το κοροϊδεύουν αρκετοί. Εγώ απλά σέβομαι τον άνθρωπο που έχω απέναντι όταν κυκλοφορώ και γι' αυτό τη φοράω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα με προστατέψει ή δεν θα με προστατέψει, αλλά εφόσον είναι το κοινωνικό πλαίσιο αυτό, σέβομαι τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Και το άλλο που πρέπει να σεβαστούμε είναι και τους φόβους του άλλου ανθρώπου. Αυτό δεν είναι τόσο πάντα ότι το κάνεις, γιατί είσαι έξω στον δρόμο, ας πούμε, δεν κολλάς τον άλλον. Τώρα δεν από ένα μέτρο απόσταση που σε βλέπει και σου λέει βάλε τη μάσκα. Ρε φίλε, είσαι 1,5 μέτρο, 2 μέτρα, 3 μέτρα. Σε βλέπω, δεν σε βλέπω καν. Είναι ο φόβος του θανάτου που έχει βγει σε όλους μας. Είναι τώρα ο φόβος. Mm-hmm. Και για να μην σκοτωθούμε μεταξύ μας και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες κατάστασεις που βιώνουμε εδώ και πολύ καιρό και έχουμε όλοι κουραστεί, θα πρέπει να βάλουμε όλοι λίγο νερό στο κρασί μας. Να καταλάβουμε το φόβο του απέναντι, έτσι, να καταλάβουμε το ότι έχουν σπάσει τα νεύρα του, να είναι καταλάβουμε ότι δεν αντέχει άλλο, να καταλάβουμε και αυτό που θέλει να βγει, έτσι, και θέλει να τα σπάσει όλα γιατί δεν αντέχει. Έτσι. Αλλά μέσα σε όλα αυτά πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Γιατί άμα δεν είμαστε εμείς καλά, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε και κανέναν άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ κάποιον τρόπο να στηρίξουμε, αν θέλεις, τους άλλους, αν εμείς δεν είμαστε πρώτα καλά. Σημαντικό αυτό που λες. Πολύ σημαντικό. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Πολύ σημαντικό. Ναι, ατομική ευθύνη, ναι. Σε όλα. Σε όλα, αλλά και κοινωνική ευθύνη και από το κράτος. Γιατί και το κράτος πρέπει να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Πρέπει να δείξει εντελώς άλλο πρόσωπο, αλλά επειδή εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη ζωή μου στα χέρια κανενός, καμιάς κυβέρνησης, θα πρέπει εγώ να κάνω. Θα πρέπει εγώ τι να κάνω, να προσέξω τι τρώω, θα πρέπει να προσέξω που κινούμε, θα πρέπει να δω αν μπορώ να γυμνάζομαι ή δεν μπορώ. Αν το έχω ανάγκη, μπορεί να το έχω ανάγκη. Έχει ανθρώπους που δεν το έχουν ανάγκη, ναι, που την έχουν καταβρει που να ραχτεί στον καναπέ. Και αυτοί καλά κάνουν, αν αυτό ψυχολογικά τους βοηθάει. Ναι, συμφωνώ. Απλώς όταν πρεσβεύουμε κάποιες αξίες, εγώ θεωρώ ότι πρεσβεύω κάποιες αξίες που τις πιστεύω, που παλεύω για αυτές, που θέλω να τις μεταδώσω, influencer, έτσι, θέλω να τις μεταδώσω. Αυτό που λέω είναι, γιατί έχω φίλες, έχω ανθρώπους γνωστούς που μου λένε είμαι σε κατάθλιψη, παίρνω χάπια. Βοήθα λίγο τον εαυτό σου όμως, γιατί και τα χάπια από μόνα τους δεν θα σε βοηθήσουν αν εσύ δεν αλλάξεις λίγο την καθημερινότητά σου. Άμα δεν σηκωθείς κάθε μέρα... Το μας στο μυαλό δεν είναι... Εντάξει, δεν διαφωνώ ότι χρειάζεται κάποιες περιπτώσεις, αλλά και πάλι δεν είναι ότι το καλύτερο. Δεν είναι, δυστυχώς, θέλει ολιστική αντιμετώπιση. Δεν μπορεί να λυθεί, ειδικά η κατάθλιψη που τώρα έχει χτυπήσει τα βάνη, δεν μπορεί να λυθεί μόνο με φάρμακα. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ο άνθρωπος ψυχοθεραπεία, πρέπει να βγει, να έρθει σε επαφή με τη φύση, θα μου πεις μέσα στην πόλη. Πρέπει κάπως αυτό όλο να το παλέψει, πρέπει να το παλέψει. Και ξέρεις, καμιά φορά ξεκινάς από κάτι που είναι πάρα πολύ μικρό, που είναι κάνω γυμναστική. Καταρχάς, αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν όσοι δεν γυμνάζονται είναι ότι όταν γυμνάζεσαι, ανεβάζει σε τέτοια τη σερατονίνη σου, που είναι η μία ορμόνη, μπορεί ο οργανισμός σου πια να μην την παράγει από μόνος του. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν δεν γυμναστείς, να ανεβάσεις αυτό το πράγμα. Άρα είναι σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πρέπει να κάνουμε ένα community
για Ναι. να τα λέμε αυτά, να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο Εγώ μπορούμε θέλω πολύ. περισσότερο, αφού ενδιαφέρεσαι και το μεταξύ σοβαρού και αστείου, πώς το λένε, αυτοπιθαρχία, τόσο πρόγραμμα, τόσο τέτοιες αξίες, τέτοια διάθεση να πεις πράγματα και να μεταδώσεις, το είπα ότι δεν πρέπει να τα κρατήσεις για τον εαυτό σου, πρέπει να κάνουμε ένα community, να αρχίσουμε να Εγώ βοηθάμε θέλω τον πάρα πολύ. κόσμο Θέλω πάρα οπωσδήποτε. πολύ. Οπωσδήποτε να σκεφτείς το πώς και να αρχίσουμε να... και να δεις πόσες γυναίκες τουλάχιστον που ξέρω εγώ θα έρθουν αμέσως, γιατί είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη αυτό το πράγμα. Αυγή, εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να μπορέσω να, αν θέλεις, να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους, αν αυτό που χρειάζεται είναι, δεν θα σου πω ένα μέντορα, ένα απλό motivation μπορεί να χρειάζονται, ένα κίνητρο, ένα κάτι. Παρά να, γιατί μου είπες πριν, γιατί δεν έγινες influencer στη προσωπική κουβέντα. Πιο πολύ με ενδιαφέρει αυτό και μεγαλύτερο κέρδος παίρνω από το να να πουλάω παράγουμε αξία. Κατσαρόλες. Ναι, κατάλαβα. Να, δηλαδή, να παράγουμε αξία. Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η γνώμη των άλλων για μένα. Το λέω, δεν είναι. Δηλαδή, πάρα πολύ. Είναι κάτι πολύ. Όχι όμως με την έννοια θέλω να νομίζουν ότι να πιστεύουν ότι είμαι καλή, να νομίζουν ότι είμαι καλή. Με ενδιαφέρει από μικρό παιδί, γι' αυτό έκανα και πρωταθλητισμό. Οι άνθρωποι που κάνουν πρωταθλητισμό πάντα τους ενδιαφέρει να είναι αποδεκτοί, να είναι αγαπητοί. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά θέλω να είμαι για τους σωστούς λόγους, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ μου αρέσει όταν μια κοπέλα, ξέρω έχεις εγώ. Το γνώθεις αυτόν και είναι πολύ σημαντικό για μια γυναίκα να το έχει, γιατί Ναι, ξεμπλαδίζει. νομίζω ότι το έχω κερδίσει αυτό. Το έχω παλέψει πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι ένας άνθρωπος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ρε, εσύ δίμες κατά. Περνάω τη χειρότερη φάση της ζωής μου. Είμαι αυτά, σε βλέπω όμως. Και η αλήθεια είναι ότι κάτι λίγο μέσα μου παίρνει λίγο έτσι. Εμπνέεται, 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 βέβαια. Ναι, έκανες μια δύναμη, βέβαια. Ένας φίλος πλήρης με έκοψε το τσιγάρο, μου λέει, από σένα. Ξέρεις τι χαρά είναι αυτό. Μεγάλη υπόθεση. Και αυτός τραγικός καπνιστής. Αυτός κάπνιζε 5 πακέτα τη μέρα. Υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν. Υπάρχουν και αυτά, ναι. Θα δώσουμε το επόμενο ραντεβού να παρουσιάσουμε το community, το καινούριο και τα πράγματα που πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε, μου φαίνεται. Χαρώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναδεικνύουμε μέσα από την εκπομπή άτομα με τέτοιες αξίες που, αν μη τι άλλο, το γνώθις αυτών το έχουν εξελίξει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας κουβέντα. Πολύ. Να είσαι καλά. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Φιλιά στην Αθήνα.